Γεια σας. Γιώργο. Γεια σου, Χριστιανά, τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, το τζάκετ σου είναι πολύ κοντό σε σχέση με τη φούστα. Υπάρχει μια μπόχο διάθεση στη φούστα, την οποία δεν ταιριάζει με το μαλλί που είναι στυλισαρισμένο. Συγγνώμη, θα το ήθελα να το δω λίγο πιο χαλασμένο. Και επίσης, αυτό που φοράς σαν αξεσουάρ, που είναι και το βασικό στοιχείο της σημερινής δοκιμασίας, αν και κεντράρεται με το τζάκετ, θα προτιμούσα να το δω με μια ολόσωμη φόρμα, με μακριά μανίκια, όλα κλειστά, ούτως ώστε το βλέμμα μου να πέφτει ακριβώς εκεί, κατευθείαν εκεί. Γιατί τώρα, με τους όγκους που κάνει φούστα κάτω και σε σχέση με το δερμάτινο που είναι αρκετά κοντό, ιδίως από την πίσω μεριά, νομίζω ότι κάπως το έχουμε χάσει. Ευχαριστώ. Έλενα. Χριστιανά μου, σήμερα έχουμε αξεσουάρ. Μου κάνει αυτή η εικόνα πάλι λίγο θεατρική. Όχι λίγο, πολύ θεατρική. Θα ήθελα λοιπόν εγώ σε αυτή την περίπτωση σίγουρα να μην έχεις κινηθεί σε μαύρους τόνους. Σίγουρα θα κρατούσα το αξεσουάρ αυτό και σίγουρα θα έδειχνα τις κλίδες μου, ανοιχτά τα χέρια, δέρμα, γάντια, και το μόνο που θα κρατούσα σε μαύρο θα είναι τα φταδένια, η τελευταία η φούστα που έχεις βάλει, η τρίτη δόση. Όμως είναι, εντάξει, μία τίμια προσπάθεια θα την πω. Δηλαδή δεν είναι για ένα, με λίγα λόγια. Εντάξει, είναι για δύο. Στέλιο. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι δεν τα διαχειριστήκες πολύ σωστά τα αξεσουάρ, γιατί το κεντρικό αυτό που κόσμημα είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, όμως το τζάκετ είναι πιο κοντό από το κόσμημα, οπότε γιατί δημιουργεί μία μηχανία, το οποίο από μόνο του επίσης είναι ωραίο, αλλά αν ήταν ένα λευκό τσακάκι ή ένα κροπ τσακάκι με έντονους ώμους και τα μαλλιά σου πίσω, όλη η εικόνα θα είναι τελείως διαφορετική. Και τώρα νομίζω ότι και η τσάντα και τα παπούτσια δεν συνεργάζονται πάρα πολύ. Ταιριάζουν όλα μεταξύ τους εκτός με το κόσμημα. Λίγο μπερδεμένο. Αλλά τέλος πάντων, όντως μια προσπάθεια παραπάνω από άλλες φορές. Αλλά το αποτέλεσμα εμένα δεν με ικανοποιεί. Σου βάλω ένα. Ευχαριστώ. Χριστιανά μου, 8,1 είναι η τελική βαθμολογία για σήμερα. Μπορείς να επιστρέψεις. Ευχαριστώ. Αλλά εγώ θέλω να φύγω. Ρε, δεν θέλω να κάτσω. Δεν θέλω να... Εσύ μου έχει βγει η γλώσσα. Τρέχω κάθε μέρα, ακόμα και η Χριστιανά με έχει πετύχει στον δρόμο. Να σου πω κάτι. Μόνη μου, να είμαι πάνω κάτω, γιατί να ψάχνω ρούχα. Γιατί δεν υπερασπίζει τον εαυτό σου. Αυτό να κάνει. Και να τα... Απλά θέλει να με διαβάλει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι Χριστιανά το θέμα. Εγώ σου λέω είναι καταστηματάρχης. Τα έχει αλλάξει τα λόγια σου. Αυτό σου δεν λέω. Έχω πει καν κάτι. Ακριβώς. Αυτό τι να αλλάξει, αφού δεν έχω πει κάτι. Τίποτα. Αυτό πήγε να κάνει κάτι. Εγώ αυτό λέω. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάτσω εδώ τώρα. Τι να κάτσω, αν λέω για βαθμολογίες. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Όταν μιλάμε για το. Είσαι με τα καλά σου, λέω για την προσωπικότητα μου, το χαρακτήρα μου. Είναι το παν για μένα αυτό, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σου λέω να κάτσω. Την οικογένειά μου αυτό το πράγμα και πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να το δεχτώ.